έχουμε κοντά μας τον Άγγελο τον Μελέκο, τον μηχανικό, ο οποίος ανέλαβε το Γολγοθά των εκδόσεων αδειών και του ξεπεράσματος όλων των εμποδίων για να μπορέσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα και που οι νεότερες γενιές δεν το έχουν δει σε ζωή, να ξαναγίνει ένας χώρος ζωντανός, ένας χώρος άθλησης, ένας χώρος που να αξίζει την ιστορία του Νόχου. Αυτό το κομμάτι που βλέπουμε με γρασίδι και χαλικάκι ήταν η πισίνα, 50 μέτρα επί 20. Αυτό σε βάθος ένα μέτρο κάτω περίπου το νερό. Και εσύ γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει διάφορα δημοσιεύματα. Υπήρχαν πολλοί που προσπάθησαν με καταγγελίες πολυδομίες, με καταγγελίες ούτε εγώ δεν ξέρω πού, να αποδείξουν ότι ο Νόχ, χωρίς να είναι ο κύριος, είναι αυτός. Μέχρι τώρα είχε δικαστήρια πρόεδρος. Ο Σκαπινάκης είχε δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα, τον κυνηγούσε η εισαγγελία, γιατί λέει αν το κτίριο είναι επικίνδυνο και αν προξενεί βλάβη στο δημόσιο, δηλαδή για ένα κτίριο του δημοσίου, μάλιστα, που δεν ήταν ποτέ του Νόχ. Και που ο Νόχ παρακαλάει χρόνια να το πάρει για να το αξιοποιήσει. Τώρα ότι ο Ρακιτζής, διευθυντής δημόσιας, τι ήταν τέλος πάντων, ελεκτής δημόσιας διοίκησης, ο κύριος Λέανδρος Ρακιτζής, εδώ πέρασε όλα του τα εφηβικά χρόνια. Έμενε εδώ σε ένα σπίτι του Χανδρή, ήταν ο πατέρας του δικαστής εδώ, κολυμπούσε εδώ. Άρα μας καθίζει αυτό το καλό. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει θέλω να σε γνωρίσω και κάνει ταξίδι εδώ. Μάλιστα. Και βρισκόμαστε, του λέω, έχω αυτές τις τρεις δυσκολίες. Που είναι ένας πολύ γνωστός χώρος για μας, του Νόχ. Γιατί εδώ οι εστιάτορες σέρβιραν τους φίλους του Νόχ και έβλεπαν τους αγώνες ή την προπόνηση. Άπειροι καφέδες. Και εκεί έπαιζαν τα τάβλια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν ο διαγωνισμός του ταβλιού. Εντάξει, εδώ κάνουμε κάποιες ενισχύσεις βαριές με γκανάιτ και όλα αυτά. Δεν είναι τώρα από το παρόντος. Δεν μας αρέσει να τα βλέπετε. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς έχουμε αποφασίσει και οι χρηματοδότες και εμείς ότι το πρώτο πράγμα που θα ασχοληθούμε είναι να φτιάξουμε αυτόν εδώ το χώρο. Γιατί θέλουμε να αναβαθμιστεί η περιοχή. Δεν ήρθαμε εδώ μόνο για το κολύμπι. Ο Νόχ δεν ασχολήθηκε μόνο με το κολύμπι. Βέβαια. Ο Νόχ ασχολήθηκε με την τοπική κοινωνία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Θέλουμε να ξανάρθει όλη η Χίος πάλι στο Νόχ. Να έρχονται εδώ να πίνουν τα ούζα τους και ας μην έχουν τα παιδιά τους τον Νόχ. Μιλάμε για ένα μαγνήτη, ένα πόλο έλξης ξανά. Ναι, ναι. Σε ένα δεν χώρο το ζητούμενο που... να έρθουν τα παιδιά να αθληθούν μόνο. Είναι ζητούμενο η Χίος να έχει έναν ωραίο χώρο, να μπορεί να καθίσει, να περάσει ωραία, αν θέλει να αθληθεί, αν θέλει να κολυμπήσει και αν ας μην είναι αθλητής. Γι' αυτό είπα ότι όταν τελειώσει, ο Νόχ δεν θα είναι όπως ήταν πριν, θα είναι αλλιώς. Πολλαπλών λειτουργιών, μεταξύ των οποίων και το πικπον, αλλά κυρίως θα είναι αίθουσα για να γίνονται μαθήματα στα παιδιά, μάλιστα, κάποιες μικρές εκδηλώσεις και ομιλίες. Για λέξεων δηλαδή. Ναι, για να μπορούν τα παιδιά που να εκπαιδεύονται με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε τώρα αυτόν τον χώρο όλων, τελειωμένο, φτιαγμένο όπως πρέπει, να μπορούν να έρχονται εδώ όλη τη μέρα όποιος θέλει. Να σας πω μια αναβάθμιση. Το διαμέρισμα αυτό απέναντι που κάνει αυτή τη στιγμή 2.000 το μέτρο, όταν φτιαχτεί ο Νόχ θα κάνει 2.500 το μέτρο. Και λέω, δεν πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε με όποιον τρόπο μπορούμε σε αυτήν την προσπάθεια. Πρέπει, ας μην είναι το παιδί μας στο ναυτικό μιλοχείο, πρέπει να φροντίσουμε να φτιάξουμε το ναυτικό μιλοχείο.